Κύριε Πρωτούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και καλό απόγευμα κιόλας. Επίσης. Θέλω να ξεκινήσω αξιοποιώντας και την ιδιότητά σας ως Περιφερειακού Συμβούλου και να ρωτήσω γιατί ο Μπάλος μας χόρεψε έτσι στην Αττική. Τι σπταίει και τελικά έχει κάποιος την ευθύνη που πρέπει να την αναλάβει αντρίκια και να πει φταίω εγώ, έχω και την πολιτική και την ηθική ευθύνη για ό,τι έγινε. Μακάρι να το δώσω απλά τα πράγματα και υπεύθυνοι να αναλάβουν την ευθύνη επί της ουσίας και όχι στα λόγια. Κοίτα, δυστυχώς δεν πρέπει να μάσαμε τα λόγια μας μετά από κάθε τέτοια μεγάλη περιπέτεια. Πρέπει να προειδοποιούμε τους εργαζόμενους της πόλης μας, συνολικά το λαό μας, και να το εξηγούμε ότι είχαμε μια καταστροφή και μπροστά μας είναι η επόμενη μεγάλη καταστροφή, αν δεν πάρθουν μέτρα. Γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή έχουν περάσει πάνω από μια δεκαετία, πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, όλες οι υποδομές είναι υποχρηματοδοτούμενες, σχεδόν κατεστραμμένες, νέα έργα για τη θωράκιση της ζωής μας στις πόλεις δεν γίνονται, δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, έργα αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας, έργα δεν γίνονται, δεν εκτελούνται, γιατί ξέρετε αυτά δεν είναι επιλέξιμα έργα και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρηματοδοτούν τις πράσινες επιχειρήσεις, την ψηφιακή ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτά χρηματοδοτούν. Δεν χρηματοδοτούν αυτά που είναι να μας θωρακίσουν για να μην πνιγόμαστε το χειμώνα, για να μην κεγόμαστε το καλοκαίρι, για να μην κινδυνεύουμε στο πρώτο δυνατό ταρακούνημα του Αιγαίου. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε και μάλιστα θυμηθείτε ότι νομίζω ότι και στο δικό σας το κανάλι αλλά και σε άλλα μέσα, μετά τις πυρκαγιές που έγιναν στην Εύβοια αλλά και στην Αττική, είχαν επισημανθεί από επιστήμονες τα τρωτά σημεία της πόλης μας και μάλιστα λέγανε χαρακτηριστικά ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Κηφισός για παράδειγμα, αν δεν παρθούν τώρα άμεσα γρήγορα μέτρα, με το πρώτο νερό που θα ρίξει τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβρη, θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Ναι. Αυτό έγινε. Δηλαδή υπήρξαν σοβαρά προβλήματα και θα υπάρξουν όμως, και αν μου επιτρέπετε κύριε Πρωτούλη, ότι όταν έγιναν τα έργα στο Κηφισό και στην παραλία, είχαν γίνει και τα αντιπλημμυρικά, είχε ολοκληρωθεί και λέγανε τότε ότι είναι ασφαλέστατος ο Κηφισός και δεν πρόκειται να δημιουργήσει ποτέ ξανά πρόβλημα. Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα? Είναι μεγάλη ιστορία. Θα σας πω χαρακτηριστικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για χρόνια ολόκληρα τσακωνόμασταν με την προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση, με την κυρία Δούρου, και μετά με τη σημερινή περιφερειακή διοίκηση, με τον κύριο Πατούλη, οι οποίοι λέγανε ότι πάνω από 115 εκατομμύρια έχουν δαπανηθεί για το συγκεκριμένο έργο κάτω στο Χαλιρικό Όρμο, και μάλιστα έλεγαν ότι αυτά τα έργα, αντί να πάνε για παράδειγμα για την αυλή του Ιδρύματος Νιάρχου και για άλλες αναπλάσεις, λέγανε χαρακτηριστικά ότι γιατί διαφωνείτε, αφού το έργο γίνεται για να γίνει το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο στην Αττική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο της Αττικής είναι αυτό το γνωστό σημείο που έγινε πασίγνωστο με το λεωφορείο που έγινε υποβρύχιο. Και ευτυχώς δεν είχαμε καμία τραγική εξέλιξη και το γελάμε τώρα. Αν υπήρχε κάποια τραγική εξέλιξη θα συζητάγαμε για άλλα πράγματα τώρα. Λοιπόν, αυτό δαπανήθηκε, με το ξέρουν οι κάτοικοι της Αττικής, για αυτό το πράγμα που το λεωφορείο γίνεται υποβρύχιο στο συγκεκριμένο σημείο, δαπανήθηκαν μέχρι στιγμής 114 εκατομμύρια. Κύριε Πρωτούλη, τις συνέπειες της θεομηνίας οι πολίτες τις έχουν ήδη βιώσει, αλλά παράλληλα βιώνουν και τις συνέπειες της ακρίβειας. Και μάλιστα ήδη η νοικοκυρά βλέπει το καλάθι ακριβότερο, το λογαριασμό του ρεύματος ακριβότερο, η αγωνία για το αύριο είναι στα ύψη. Ωστόσο λέει η κυβέρνηση ότι ξέρετε κάτι, είναι εισαγόμενη ακρίβεια, υπομονή με τα μέτρα που πήραμε, τα 500 εκατομμύρια που θα δώσουμε και συν κάποιοι ακόμη που σχεδιάζουμε, μέχρι τέλη του έτους θα ξεπεράσουμε την ακρίβεια και θα μπούμε σε μια κανονική σειρά. Τι απαντάει το κόμμα σας αυτά και τι ερμηνεία δίνει, τι εξήγηση δίνει σε αυτό το φαινόμενο? Νομίζω ότι είναι η ώρα που καταραίουν με πάταγο όλοι οι μύθοι όλων των προηγούμενων χρόνων. Θυμάστε για παράδειγμα τι λέγανε όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποστηρίζουν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξη, όπως λέμε εμείς, γιατί έτσι είναι. Η Νέα Δημοκρατία, μετέπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν το ΠΑΣΟΚ, λέγανε για παράδειγμα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση
της θέσφατου φυσικού αερίου. Λέγανε ότι με την ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση της ενέργειας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα έχουμε? Θα έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες και φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, φθηνή ενέργεια. Δεν καταραίει με πάταγο αυτό το επιχείρημα? Υπάρχει αυτή τη στιγμή, τώρα αύριο, συνεδριάζουν οι μέτοχοι για τη ΔΕΗ, όπου και το τελευταίο φύλλο οικής φεύγει και ιδιωτικοποιείται πλήρως η παλιά ΔΕΗ, πολύ γνωρίζαμε, μετέπειτα ΑΔΜΙΕ ΔΕΗ. Υπάρχει φθηνή ενέργεια? Εδώ συζητάνε ότι μπροστά μας είναι μια νέα ενεργειακή κρίση. Τα καύσιμα είναι πανάκριβα, το ηλεκτρικό ρεύμα θα εκτοξευτεί, ο χειμώνας είναι μπροστά και τα λαϊκά νοικοκυριά δεν ξέρουν τι θα απογίνουν. Ναι, αλλά η κυβέρνηση από την πλευρά της κάνει κινήσεις να στηρίξει τους πολίτες και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ναι, ας πάρουμε ένα άλλο επιχείρημα μας. Λέγανε για παράδειγμα ότι γιατί αντιδράτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είμαστε μια χώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα στη νομισματική ένωση, και αυτό είναι, μας φορακίζει, μας προστατεύει από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια σε όλα τα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, που σε διαφορετική περίπτωση θα εξανέμιζαν τον ήδη χαμηλό μισθό. Ισχύει αυτό το πράγμα? Ή αυτή τη στιγμή και στα πλατιά ήδη λαϊκής κατανάλωσης όλες οι τιμές τραβάν την ανηφόρα, με εξαίρεση τις τιμές που έχουν να κάνουν με τους μισθούς και τα μεροκάματα που τραβάνε την κατηφόρα. Γι' αυτό λέμε ότι όλοι οι μύθοι οι οποίοι καλλιεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να στηρίξουν αυτή τη βάρβαρη πολιτική, που όποια πλευρά της και να πιάσουν, είτε έχει να κάνει με την προστασία της ανθρώπινης ζωής από τις υποδομές, από τις υπηρεσίες, είτε τη διαβίωση μέσα αυτές τις πόλεις, είτε με την ίδια την κατάσταση που βιώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν, να φτιάξουν οικογένεια, να μορφώσουν τα παιδιά τους, να βρουν την υγεία τους όταν αρρωστήσουν, όποια πλευρά και να πιάσουμε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στο αδιέξοδο αυτής της βάρβαρης πολιτικής, που φυσικά δεν είναι αδιέξοδο για όλους. Για κάποιους λίγους μιλάμε για τεράστια κερδοφορία, απίστευτα κέρδη που αποκομίζουν από αυτή την πολιτική, αλλά για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας υπάρχει συνεχιζόμενη ανεργία, υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε, η επικίνδυνη σε κάθε φυσική καταστροφή. Λοιπόν, εμείς λέμε σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή, και εμείς λέμε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα έρθει με την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σήμερα έχουμε απευθύνει ένα μεγάλο κάλεσμα συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο δημοσιεύτηκε και στο ριζοσπάστη της προηγούμενης Κυριακής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται σε μια μεγάλη εξόρμηση μέσα στο λαό για να συζητήσει αυτό το κάλεσμα και να δούμε τι μπορεί να γίνει σήμερα και να βάλουμε τις προϋποθέσεις για μια μεγάλη ανατροπή αύριο. Κύριε Πρωτούλη, προβληματίζει το κόμμα σας το γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει μια μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο σε διάφορα ζητήματα, αλλά η τελική επιλογή της ψήφου πάντα είναι πολύ μικρότερη, και μπορεί να αλλάξει αυτό? Ασφαλώς και μπορεί να αλλάξει. Και στην ψήφο και στην πραγματική ζωή μπορεί να αλλάξει. Κοιτάξτε, εμείς παίρνουμε το τελευταίο διάστημα ορισμένα μηνύματα, τα οποία τα αξιολογούμε, χωρίς φυσικά να παίρνουμε τα μυαλά μας αέρα, όπως λένε, αλλά τα αξιολογούμε στη σωστή τους βάση. Μια σειρά μαζικές κινητοποιήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά ελκυδοφόρες. Λέμε κινητοποιήσεις που γίνονται από εργαζόμενους, η μαζική τους συμμετοχή, το ξέσπασμά τους. Αυτό δείχνει ότι κάτι γίνεται. Αυτό που έγινε, για παράδειγμα, στο πιο εκμεταλλευόμενο, στο πιο σκληρά εκμεταλλευόμενο και από τη φύση της δουλειάς του, το πιο ανοργάνωτο τμήμα των εργαζομένων, στους διανομείς, όπου μαζικά βγήκαν στον δρόμο, διεκδίκησαν και πέτυχαν μια μικρή νίκη. Αυτό φυσικά πέρασε στα ψηλά, στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Αντίστοιχα, οι κινητοποίησεις που γίνονται στον χώρο των εκπαιδευτικών και δεν γίνονται ούτε για το μισθό τους. Έκανε πίσω όμως σήμερα, έκανε πίσω η ΟΛΜΕ. Ασφαλώς κάθε αγώνας έχει και τα μπρος και τα πίσω του. Όμως δείτε, μιλάμε για έναν αγώνα που δεν γίνεται ούτε για μισθολογικά ούτε για ασφαλιστικά αιτήματα. Γίνεται για μια πολύ μεγαλύτερη υπόθεση. Γίνεται για το σχολείο των παιδιών μας. Για το αν και πώς και με ποια κριτήρια αξιολογούν το σχολείο. Και ποιοι το αξιολογούν? Το αξιολογούν αυτοί που εκφράζουν την πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων. Και σε αυτό εκδηλώνεται μια πολύ μεγάλη αντίθεση, η οποία παραμένει άσχετα από τα μπρος και πίσω που γίνεται σαν αγώνα. Μεγάλη αντίθεση των εκπαιδευτικών σε αυτή τη διαδικασία εμπορευματοποίησης του σχολείου παραμένει. Αντίστοιχα,
μετράμε τις κινητοποιήσεις αλλά και τη διάθεση που εκφράζεται μέσα στον χώρο των υγειονομικών μέσα στην πανδημία και την αντίθεση στη συνεχιζόμενη πολιτική εμπορευματοποίησης. Και πολύ περισσότερο, μετράμε και τη συμμετοχή που υπάρχει, την πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στα καλέσματα που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στις πολιτικές του εκδηλώσεις. Ένα παράδειγμα να πούμε. Τα φεστιβάλ τη σκηνή και του οδηγητή που έγινε μέσα στο φθινόπωρο σε όλη την Ελλάδα. Εκατοντάδες νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι πέρασαν από αυτές τις εκδηλώσεις για να συζητήσουν, να γνωρίσουν, να μάθουν για την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αν μου επιτρέπετε όμως, ας πούμε το φεστιβάλ της ΚΝΕΣ που έγινε στην Αθήνα και ομολογουμένως είχε πάρα πολύ κόσμο, το ξέρω, το βρέθηκα εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος που πήγε εκεί είχε τη διάθεση να συζητήσει με το Κούκκι. Απλά είναι μια σημαντική, ίσως η σημαντικότερη πολιτιστική εκδήλωση της χώρας και τραβάει κόσμο. Άρα δεν σημαίνει ότι όσοι πάνε είναι ανοιχτοί το να συζητήσουν με το Κουκουέ. Μπορεί να πηγαίνουν μόνο για το πολιτιστικό κομμάτι ή για κάτι διαφορετικό. Ασφαλώς ο καθένας έχει το λόγο του. Όμως έρχονται στην εκδήλωση που αντικειμενικά είναι εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Άμα δείτε την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που ασφαλώς δεν υπήρχε στην κατηγορία του πολιτιστικού έργου, ήταν για να παρακολουθήσουν την ομιλία οι άνθρωποι εκεί, θα δείτε για ένα τεράστιο πλήθος που ήθελε να μάθει και να ακούσει, εμείς κυρίως αυτό αναφερόμαστε, και φυσικά δεν υποτιμάμε και τη διάθεση των εργαζόμενων συνολικά της νεολαίας που διψάει για πολιτισμό να έρθει πραγματικά σε μια πολιτιστική ανάσα και να πάρει μια τέτοια ανάσα από την υποκουλτούρα που τον ταΐζουν καθημερινά. Και αυτό δεν το υποτιμάμε και αυτό κάτι δείχνει. Επομένως, συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια περίοδος, είναι μια περίοδος αυτή τη στιγμή όπου ιδιαίτερα μετά την πανδημία και αυτό που έζησε ο λαός μας αλλά και οι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν μπροστά στα μάτια τους ότι αυτό το σύστημα μπροστά στα κέρδη είναι αδίστακτο. Δεν υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή μπροστά στα κέρδη. Μπροστά στα κέρδη των εφοπλιστών, των αεροπορικών εταιριών, μπροστά στα κέρδη των tour operators. Δεν λογαριάζονται νεκρούς, δεν λογαριάζονται τίποτα. Δεν λογαριάζονται υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν λογαριάζει τίποτα απολύτως. Λογαριάζει μόνο τα κέρδη. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, όπως και στις συνεχιζόμενες εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή μας, με τις αμυντικές συμφωνίες, με τις φρεγάτες, με τα αεροπλάνα, με τις συμφωνίες που γίνονται με τα γεράκια, ας το πούμε έτσι, του πολέμου σε όλο τον κόσμο που παρουσιάζονται ξανά σαν προστάτες, υπάρχει μια ρευστότητα στις πολιτικές συνειδήσεις που εμείς θέλουμε να την πολιάσουμε με το ριζοσπαστισμό, με την ανατρεπτική πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και νομίζουμε ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αυτιά και μάτια είναι στραμμένα. Κύριε Πρωτούλη, αφού αναφερθήκατε κι εσείς, θα πάω σε αυτή την ερώτηση που είχα για το τέλος. Να μιλήσουμε λιγάκι για την συμφωνία, αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών και όσο αφορά στο κομμάτι με τη Γαλλία, όπου έγινε πλέον γνωστόν το ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την ΑΟΣ, όπου εκεί είναι και το ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν, γιατί είστε εναντίον μιας τέτοιας συμφωνίας από τη στιγμή που είναι μια συμφωνία που λέει η κυβέρνηση ότι βοηθάει την Ελλάδα να ενδυναμώσει την θέση της έναντι της τουρκικής προκλητικότητας και των απειλών? Ναι, εμείς δεν είχαμε καμία έκπληξη ότι δεν περιλαμβάνει την ΑΟΣ. Γιατί είναι μια υπεριαλιστική συμφωνία. Τέτοια συμφωνία είναι. Δεν είναι μια συμφωνία διμερής που προστατεύει τα ελληνικά και κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι μια συμφωνία που προστατεύει την ασφάλεια των λαών της περιοχής. Είναι μια συμφωνία υπεριαλιστική, δηλαδή είναι μια συμφωνία όπου και η Ελλάδα θα συνδράμει στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της Γαλλίας. Και μάλιστα είδατε ότι η συμφωνία γράφει τις δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι θα συμμετέχει και με ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στη λογική της αμοιβαιότητας όπου θυχτούν γαλλικά συμφέροντα. Δηλαδή, γίνει ένα επεισόδιο εκεί που η Γαλλία έχει τα συμφέροντά της στις χώρες της Αφρικής, θα δούμε ελληνικό εκστρατευτικό σώμα στην Αφρική. Πού βοηθάει αυτό τα ελληνικά συμφέροντα? Πού βοηθάει τον ελληνικό λαό? Πού βοηθάει την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου? Πού βοηθάει την ασφάλεια, όπως λένε, από κινδύνους που έχει η χώρα μας από την επιθετικότητα της Τουρκίας? Σε τι βοηθάει αυτό το πράγμα? Όλοι γνωρίζουμε τη στάση αυτών των δυνάμεων, των υπεριαλιστικών δυνάμεων, από το παρελθόν και κανένας δεν μπορεί να κάνει τον ανίδιο από τη στάση που κρατήσανε ιστορικά
όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο από το 1922, όπως υπόθηκε πολύ εύστοχα στη Βουλή, αλλά ακόμα και πολύ πιο πρόσφατα στην ιστορία μας, όπως ήταν με την τραγωδία της Κύπρου. Όλοι γνωρίζουμε τη στάση αυτό το δυνάμα. Και αντίστοιχα, μια τέτοια συμφωνία είναι και η συμφωνία που υπογράφτηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μετατρέπει την Ελλάδα σε ένα ορμητήριο πολέμου και εδώ υπάρχουν πανηγυρισμοί. Δηλαδή, αμοιβαία υπέγραψε. Υπάρχει όμως η λογική στην κυβέρνηση, αν μου επιτρέπετε. Όπου φύγεται η ασφάλεια μία από τις δύο χώρες. Δηλαδή, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρήσουν ότι φύγεται η ασφάλειά τους, θεωρήσουν ότι φύγεται η ασφάλειά τους στο Αφγανιστάν. Θα τρέξει η Ελλάδα να πάρει μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις και στις επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων στο Αφγανιστάν. Για το διάλογο όμως, να ρωτήσω το εξής. Ωστόσο, συμβαίνει και το αντίστροφο. Από τη στιγμή που οι Αμερικανοί έχουν τη βάση εδώ, έχουν υποχρέωση με βάση τη συμφωνία να στηρίξουν την Ελλάδα και να τη βοηθήσουν σε περίπτωση που ο γείτονάς μας προκλητικά απειλήσει ή προσπαθήσει να δημιουργήσει κάποιο επεισόδιο. Αρνητικό είναι αυτό, άραγε. Ασφαλώς αυτό εννοούμε, ότι ιστορικά πλέον δεν είμαστε. Έχουμε την ιστορική πείρα, την οποία μπορούμε να τη μελετήσουμε και μπορούμε να εξάγουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, ασχέτως τα μεν ένα λά που υπογράφονται σε τέτοιες συμφωνίες. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε, οι βάσεις δεν έχουμε σήμερα, δεν ήρθαν σήμερα οι βάσεις στην Ελλάδα. Οι βάσεις στην Ελλάδα είναι από τη δεκαετία του 50. Λοιπόν, γνωρίζουμε τη στάση αυτών των δυνάμεων σε τραγωδίες που υπήρξαν για τη χώρα μας. Και πρόσφατες, από την περίπτωση των ημείων μέχρι πιο παλιά την περίοδο της Κυπριακής τραγωδίας, γνωρίζουμε τη στάση αυτών των δυνάμεων και γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η Γαλλία, όπως και άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, δεν έχουν συμμάχους, έχουν συμφέροντα. Αυτό έχουν αυτές οι δυνάμεις, και το πρώτο και το τελευταίο που θα έχουν στο μυαλό τους είναι την προάσπιση των συμφερόντων τους στα παζάρια που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό πρέπει να έχει και ο λαός μας στο μυαλό του. Ότι αυτές οι δυνάμεις και με αυτές τις συμφωνίες που παρουσιάζονται ως συμφέρουσες για τον ελληνικό λαό, δεν είναι συμφέρουσες για τον ελληνικό λαό. Είναι συμφωνίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα πρώτα και κύρια των υπερελιστικών δυνάμεων και μέσα σε αυτές και των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων που θεωρούν ότι στο άρμα αυτών των συμφωνιών θα έχουν περιθώρια και πεδία μιας νέας κερδοφορίας σε αγορές, σε πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, αλλά και σε ενεργειακές πηγές από την ευρύτερη περιοχή. Εκείνη το μυαλό τους. Άρα είναι συμφωνίες που εξασφαλίζουν συμφέροντα. Δεν εξασφαλίζουν ούτε το λαό μας, ούτε την πατρίδα μας. Δυστυχώς, κύριε Πρωτούλη, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Πρέπει να πάω και στις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.